μέσα σε λίγες μέρες, αν κάνεις αυτά που θα σου πω, θα δεις πως θα αλλάξει τη ζωή σου. Πως ουσιαστικά θα κάνεις αυτό το μετασχηματισμό της ενέργειας. Ουσιαστική μετάλλαξη. Εγώ απλά θα σου πω όμως, θα σου δώσω μια καθοδήγηση, έτσι. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία λέω καθημερινά. Αν τα βάλεις αυτά πραγματικά και τα εφαρμόσεις, θα δεις αυτή την τεράστια αλλαγή. Στο εγγυώ με 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξεις. Μέσα σε μία εβδομάδα, αλλά να πειθαρχήσεις, θα δεις πως θα κάνεις αυτή την αλλαγή την τεράστια. Θα ξεκινήσεις εσύ ουσιαστικά να προγραμματίζεις την ίδια σου τη ζωή. Γιατί τα πάντα είναι ένας προγραμματισμός. Εσύ είσαι αυτός που θα επανοπρογραμματίσεις ουσιαστικά τη ζωή σου και θα κάνεις αυτή την αλλαγή. Άντε, ο διαλογισμός είναι λίγο περίεργος, φαίνεται λίγο δύσκολος. Δεν ξέρεις πώς να κάνεις διαλογισμό. Υπάρχουν βέβαια εκατομμύρια tutorials, εκατομμύρια βίντεο καθοδήγησης πώς μπορείς να κάνεις διαλογισμό. Το σημαντικό είναι να θες κιόλας. Ξεκίνα να κινείς το σώμα σου. Με ρωτάνε πάρα πολλά παιδιά τι να κάνω για το άγχος, για το στρες, για την πίεση, για την ένταση. Ξεκίνα να κινείς το σώμα σου. Ξεκίνα να κινείσαι. Κινούμε, λέει, κάνω μισή ώρα περίπατο. Ξανακάνει και άλλη μισή ώρα περίπατο. Δεν αντέχω. Ωραία, κάνε 10 λεπτά, σταμάτα και ξανακάνε άλλα 10 λεπτά. Ξέρεις, οι άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Εδώ το μυαλό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό στο να βρίσκει δικαιολογίες. Το ξέρω γιατί, από προσωπική μου εμπειρία, παιδιά. Το νιώθω και το βιώνω κι εγώ. Δεν είμαι μόνο που τα λέω. Από εμπειρία. Από εμπειρία προσωπική και από εμπειρία με τους ανθρώπους με τους οποίους έχω υπάρχει διάδραση. Μιλάω, συνεργάζομαι. Το καταλαβαίνω. Κάποιες φορές, επειδή έχω επαφή με τα παιδιά με τα οποία εργάζομαι, τι κάνεις, πως είσαι, πως πάει, ξέρω εγώ. Α, λέει, το χάσα 2-3 μέρες. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, ξέρω εγώ. Εγώ θα πω ότι πάντα θα υπάρχουν δικαιολογίες, πάντα το μυαλό θα προσπαθεί να βρει δικαιολογίες σε οτιδήποτε, πάντα το μυαλό θα προσπαθεί να βρει εμπόδια σε οτιδήποτε, γιατί τα εμπόδια είναι, απλά είναι συνήθεια. It's okay. Αυτή είναι η συνήθεια. Αλλά όταν δεις ότι θα μπεις σε μια σειρά και θα ξεφύγεις από αυτή τη δικαιολογία, θα ξεφύγεις από αυτή την αναβλητικότητα, που και η αναβλητικότητα και η δικαιολογία είναι απλά μια συνήθεια. Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν θα υπάρχει καμιά αναβλητικότητα, γιατί η δουλειά απλά πρέπει να γίνει. Πώς, παιδί μου, ξυπνάς κάθε πρωί και πας στην τουαλέτα και πλένεις τα δόντια σου? Η δουλειά πρέπει να γίνει, τελείωσε. Αυτό είναι, μπήκε το πρόγραμμα και δουλεύει. Δεν υπάρχει μετά κανένα εμπόδιο. Καμία αμφισβήτηση για τον ίδιο στον εαυτό. Πίστη εκεί. Και καθημερινή συνοχή. Πόσο σημαντική. Η συνοχή είναι, θα σε εκτινάξει η συνοχή. Φίλε μου, φίλη μου αγαπημένη, πώς σας αγαπώ, σας λατρεύω. Κοίτα, εγώ έχω αυτή τη στιγμή 1700 βίντεο στο YouTube. Και μικρά και μεγάλα. Τα περισσότερα βίντεο είναι μεγάλα. Γιατί μεγάλα βίντεο φτιάχνω εδώ και 3,5-4 χρόνια και σεμινάρια. Έχει και διαλογισμούς, έχει, θα βρεις τα πάντα στο κανάλι. Ψάξε όμως, μην με ρωτάς πού θα τα βρω. Ψάξε. Εντάξει. Ψάξε, κάνε εργασία. Ενδιαφέρσου για σένα. Πρέπει να έχω γύρω στα μεγάλα βίντεο, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 1300. Μεγάλα βίντεο εννοώ 15 λεπτά, έτσι. Αυτά τα έχω δημιουργήσει μέσα στα τελευταία 3,5 χρόνια. 4, το πολύ. Για βάλ τα κάτω. Πόσα βίντεο είναι το χρόνο? Είναι 4 με 6 βίντεο τη βδομάδα, μεγάλα. Να μην πω ακριβώς 6. Είναι 4 με 6 βίντεο ακριβώς τη βδομάδα.
κάθε μέρα και βαράω. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτή η συνοχή σε εξελίσσει, σε πάει μπροστά. Και αυτό που μπορεί να το έχει διαβάσει κιόλα που λένε, εξαφανίσου για λίγο καιρό, μείνε με τον εαυτό σου, ασχολήσου μόνο με εσένα, δημιούργησε μόνο για εσένα, είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Αυτό από μένα ίσως να το ακούσω. Δεν ξέρω αν θα το έχει πει κάποιος άλλος. Ή ότι είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας. You are the creator of your creation. Okay. Τότε θα δεις πώς όταν μείνεις με τον εαυτό σου, εξαφανιστείς, αρχίζεις και εργάζεσαι πραγματικά, πώς θα τα βάλεις όλα σε ένα πρόγραμμα και θα αλλάξεις καταπληκτικά τη ζωή σου. Και θα μπορείς να κατασκευάσεις ό,τι θέλεις, να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις, να χτίσεις ό,τι θέλεις. Και ξέρεις τι, για να χτίσεις αυτόν τον καινούριο εαυτό, χρειάζεται να γκρεμίσεις πρώτα και μετά να χτίσεις. Να περάσεις όντως αυτές τις μαύρες νύχτες του σώματος και του μυαλού. Οι μαύρες νύχτες λοιπόν του σώματος και του μυαλού, έτσι να το πω, οι δύσκολες νύχτες του σώματος και του μυαλού, είναι όταν ξεκινάς να κάνεις την εγκατάσταση των νέων προγραμμάτων και βγάζεις τα παλιά προγράμματα από τη ζωή σου. Για να βγάλεις λοιπόν τα παλιά προγράμματα από τη ζωή σου, χρειάζεται όντως τεράστια προσπάθεια. Μου γράφουν κάποια παιδιά στα σχόλια ή μου λένε, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο ή στις βιντεοκλήσεις, Γιώργο, είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Το ξέρω, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που λέω, ξέρεις τι είναι. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά γίνεται εύκολο. Και μετά δεν υπάρχει ούτε δύσκολο ούτε εύκολο, απλά είναι συνήθεια. Απλά είναι μετά. Καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο προγραμματισμός. Πώς έτσι ουσιαστικά θα κάνεις αυτό το μετασχηματισμό. Εμένα κάποιες φορές έτσι με στεναχωρεί λίγο που δίνω προγράμματα, δίνω πράγματα, τεχνικές, οτιδήποτε. Και μετά μιλάω από 1-2 μήνες με τα παιδιά και μου λένε όχι, το σταμάτησα. Δεν το σταματάμε. Συμπληρώνουμε. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε ποτέ να προγραμματίζουμε ό,τι θέλουμε να προγραμματίσουμε. Και ειδικά στην αρχή τους πρώτους 6, 7, 8 μήνες, 9 χρόνο. Ασταμάτητα, πρέπει να είμαστε εκεί. Γιατί δεν το πέτυχα, γιατί δεν το πέτυχα, γιατί δεν έχεις τεράστια συνοχή, δεν έχεις τεράστια πίστη, δεν έχεις τεράστια εμπιστοσύνη σε σένα. Πρέπει να είσαι εκεί καθημερινά δεσμευμένος με αυτό το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις, με το στόχο τον οποίο έχεις. Το όραμα το οποίο έχεις να το βλέπεις εδώ μπροστά σου. Να το βλέπεις καθημερινά το όραμα. Είτε είναι με κλειστά τα μάτια, είτε είναι με ανοιχτά τα μάτια, να το βλέπεις εδώ. Το βλέπω εγώ τώρα τι θέλω. Το βλέπω το σπίτι μου, βλέπω την εργασία μου, βλέπω τα χρήματα που θέλω να πάρω, βλέπω τη ζωή των ονείρων μου, βλέπω το σύντροφο των ονείρων μου. Το βλέπω. Το δημιουργώ. Πώς το δημιουργώ? Μέσα από τη φαντασία μου. Πώς αλλιώς? Μέσα από το συναίσθημά μου. Συνδυάζω το συναίσθημά μου με τη φαντασία και γίνομαι δυναμίτης. Εσωτερικός δυναμίτης. Και κάνει μπαμ μπαμ μπαμ. Κάθε μέρα κάνει explosion. Ανατινάξεις. Αυτή είναι η ενεργοποίηση ουσιαστικά της δημιουργίας μέσα σε σένα. Η σύνδεση του σώματος και του μυαλού. Γιατί είσαι ψυχή ήδη. Συνδέεις όμως το σώμα μαζί με το μυαλό. Και το σώμα μετά απλά ακολουθεί αυτό το οποίο εσύ έχεις τοποθετήσει μέσα στο υποσυνείδητο. Και φτιάχνεις οτιδήποτε θέλεις, όποτε θέλεις, όποια στιγμή. Θα μου πεις πόσο καιρό χρειάζεται. Κάθε μέρα. Δεν θα χάνεις ούτε μέρα από τη δημιουργία σου. Δεν θα χάνεις κάθε μέρα από την δημιουργία, της υλοποίησης. Σε οτιδήποτε και αν θέλεις να υλοποιήσεις. Εκεί, θα είσαι εκεί, στοχευμένος. Οι δηλώσεις είναι σημαντικές. Οι δηλώσεις δουλεύουν. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι από όλα είναι το συναίσθημά σου. Χρειάζεται να ανατριχιάζεις. Χρειάζεται να δονείται το σώμα σου, να αντιλαμβάνεσαι ότι δονείται, ότι δονούνται τα χέρια σου. Εδώ. Δονούνται. Σηκώνει τη τρίχα σου. Σηκώνει τη τρίχα. Χρειάζεται να το καταλαβαίνεις αυτό. Να το νιώθεις. Τη στιγμή που έχεις μπει στην διαδικασία της δημιουργίας. Πώς βλέπεις το παιδί σου και τα αγκαλιάζεις. Εγώ τώρα ανατριχιάζω, παιδιά, πραγματικά. Πώς βλέπεις το παιδί σου και το αγκαλιάζεις και ανατριχιάζεις που το αγκαλιάζεις.
Αυτό το συναίσθημα μπορείς να το κρατήσεις για την υλοποίηση. Μπορείς να σκέφτεσαι όταν θες να υλοποιήσεις, να φέρνεις την εικόνα στο μυαλό σου, εδώ να σκέφτεσαι ότι αγκαλιάζεις το παιδί σου, που ανατριχιάζεις ή οτιδήποτε σε κάνει να ανατριχιάζεις. Μπορεί να κάνεις έρωτα, σεξ και να ανατριχιάζεις. Μπορείς να το σκεφτείς αυτό και εκείνη τη στιγμή να φέρεις αυτό το συναίσθημα και να δημιουργήσεις οτιδήποτε θέλεις και να το φανταστείς. Ό,τι θες, ρε παιδάκι μου. Βάλε ό,τι θέλεις. Ξέρω εγώ, άλλος μπορεί να οδηγάει τα μάξι του και να ανατριχιάζει, να το βλέπει. Ό,τι θες. Feel the feeling. You have to feel this feeling. Αυτό το συνέστημα, πρέπει να νιώσεις αυτό το συνέστημα της υψηλής συναισθηματικής κατάστασης. Για να δημιουργήσεις, να χαμογελάσεις, να σου χαμογελάσεις. Να σε αγαπήσεις. Εκείνη τη στιγμή, εδώ και τώρα. Δυσκολεύεσαι να χαμογελάσεις, πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη. Να, εμένα με βλέπεις τώρα που γελάω. Πήγαινε μπροστά. Να δεις πώς θα το φτιάξεις. Πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και ξεκίνα να υλοποιείς. Ξεκίνα να υλοποιείς ό,τι θέλεις. Ξεκίνα να λες τι θέλεις. Ξεκίνα να μιλάς για την υγεία σου. Ξεκίνα να μιλάς για το σώμα σου. Ξεκίνα να μιλάς για το πόσο σε αγαπάς. Ξεκίνα να μιλάς για το πώς θέλεις να είναι η μέρα σου. Είναι τόσο σημαντικό να σου μιλάς, να ζητάς τι θέλεις και να νιώθεις και να βιώνεις εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο θέλεις. Με κλειστά τα μάτια, με ανοιχτά τα μάτια. Στην αρχή κάντο με κλειστά γιατί μπορεί τα ερεθίσματα να είναι έντονα. Μετά κάντο με ανοιχτά γιατί θα έχεις μάθει να δημιουργήσεις είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά. Γιατί θα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Θα πάλετε το σώμα σου ουσιαστικά. Θα δονείτε σε αυτή την υψηλή συνειδησιακή κατάσταση. Αλλά ξέρεις, η επανάληψη. Επανάληψη καθημερινή. Εγώ πάρα πολλές φορές, κάποιες μέρες, δεν ξέρω γιατί θα μιλήσω. Αλλά αυτή η εσωτερική καθοδήγηση, η οποία έχω, την εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Καθημερινά θα βγει ένα βίντεο, θα πω κάτι άλλο. Έχω αυτή την όμορφη εσωτερική έμπνευση. Αλλά βέβαια αυτό έχει έρθει και μέσα από τεράστια εκπαίδευση που έχω δώσει εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Καθημερινά τα βίντεο, καθημερινή εξέλιξη, το γράψιμο, αυτά που ακούω, αυτά που διαβάζω και εμπνέομαι και δημιουργώ. Αυτή είναι η τρόπη. Αυτή είναι η καταπληκτική τρόπη της δημιουργίας. Έτσι ουσιαστικά θα αλλάξει τη ζωή σου. Έτσι ουσιαστικά θα αλλάξει το σώμα σου. Και εγώ είμαι σε τεράστιες αλλαγές. Καθημερινά είμαι σε τεράστιες αλλαγές. Κάποιες φορές, ξέρεις τι, το χάνω κι εγώ. Κάποιες φορές όμως, κάποιες μέρες όμως είμαι εκεί συνεχώς. Ναι, και το επαναλαμβάνω. Και έχω στο μυαλό μου τι θέλω να φτιάξω. Έχω στο μυαλό μου τι θέλω να αλλάξω στο σώμα μου. Τι θέλω να αλλάξω στο συναισθημά μου. Έχω στο μυαλό μου τον σύντροφο που θέλω να έρθει. Βάλε τους στόχους σου στη ζωή σου. Και όταν θα βάλεις τους στόχους σου, θα ξέρεις τι θες ακριβώς. Κάτσε και γράψε τους και μετά κάτσε και διάβασέ τους και βάλε το συναίσθημά σου για να υλοποιήσεις οτιδήποτε θέλεις. Είπαμε, έχω ξεκινήσει καινούργια προγράμματα με αριθμολογία. Δηλαδή είναι δηλώσεις με αριθμολογία και τεχνικές που τις χρησιμοποιείτε και για να υλοποιήσετε. Καινούργια πράγματα είναι αυτά, παιδιά. Λοιπόν, επίσης, επανασύνδεση σχέσεων, προγραμματισμός για εταιρείες. Αν θέλετε να αυξήσετε τον τζίρο σας, τους πελάτες σας, το κέρδος σας, έτσι. Προγραμματισμός επανασύνθεσης με μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε να κάνουμε επανασύνθεση. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις. Όλα αυτά γίνονται προγραμματισμός, παιδιά. Αν θέλετε να χάσετε κιλά, αν θέλετε να κόψετε το τσιγάρο, υπάρχουν προγραμματισμοί. Τι άλλο έχουμε, αν θέλετε να προσελκύσετε έναν νέο σύντροφο. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε πει Facebook. George Codis. George Codis, το επαγγελματικό και το προσωπικό. Ομάδα Συνεισαξής Εξέλιξης. Codis George Suka Yoga. Αυτά τα τέσσερα έχω στο Facebook. Threads, TikTok και Instagram. George Codis, κάτω παύλα coach. Like and subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube. Για τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Στην περιγραφή θα βρείτε το email μου και το κινητό μου για να με πάρετε τηλέφωνο, για να μου στείλετε email για να ξεκινήσουμε τώρα να εργαζόμαστε μαζί. Εν τω μεταξύ, κοίτα τι έχω κάνει τώρα. Όλα τα βίντεο, τα μεγάλα. Όσο είναι. 15 λεπτά έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Και αυτό τώρα εκεί θα βγει. 15 λεπτά, παιδιά, σας αγαπάω. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί μέσα από την καρδιά μου. Σας θέλω, αγάπη μου.
Να είμαστε. Κοίτα και αυτό 15 βγήκε.